Κύριε Φωκά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και όλους τους φίλους που μας παρακολουθούν. Έχουμε πλέον μια απόφαση του εφετείου που δεν αλλάζει κάτι και φαίνεται ότι το πρωτάθλημα απονέμεται στην ΑΕΚ στα χαρτιά. Εδώ και 30 χρόνια το έχουμε πλέον μέσα στο πετσί μας να νιώθουμε την αδικία που συμβαίνει στον αθλητισμό και όχι μόνο. Είδαμε φέτος η καλύτερη ομάδα κατά γενική ομολογία μέσα στον αγωνιστικό χώρο να μην καταφέρει να κατακτάει το πρωτάθλημα. Έχουμε δει την ομάδα που έκανε τερίνικον, που εντυπωσίασε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους και στα περισσότερα παιχνίδια, επιθυμίσουμε, χωρίς θεατές, να μην μπορεί να κατακτάει την κορυφή. Για άλλη μια φορά. Θέλω να πω ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον αθλητισμό. Η ρίζα του κακού έρχεται από την υπερσυγκέντρωση εξουσιών στην Αθήνα. Έχουμε δει όλες οι εξουσίες, όλα τα κέντρα αποφάσεων να είναι στην Αθήνα και παρακολουθούμε εδώ και χρόνια τον αθλητισμό. Βλέπουμε η αδικία δεν είναι μόνο εις βάρος των ομάδων Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να αναφέρουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Ηρακλή, που είναι η πιο αδικημένη ομάδα της Ελλάδος, θα έλεγα. Αλλά είναι η αδικία σε όλο το μεγαλείο, σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδος, πέρα της Αθήνας. Αυτό δεν αλλάζει εύκολα. Θέλει γενναίες πολιτικές αποφάσεις. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο Έλληνας φορολογούμενος να παίρνει πίσω σε μεγάλο ποσοστό, όπως συμβαίνει στους Ευρωπαίους πολίτες, να παίρνει πίσω το φόρο του, να παίρνει πίσω ανταποδοτικά τέλη, να παίρνει πίσω αυτό που του ανήκει. Εδώ βλέπουμε ότι όλα τα έργα, όλα τα χρήματα πέφτουν στην Αθήνα. Έπεσαν χρήματα στην Αθήνα πριν την Ολυμπιάδα και συνεχίζουν να πέφτουν μέχρι και σήμερα. Ένα μετρό δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. 15 χρόνια μέχρι στιγμής για 11 στάσεις μετρό. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει βαθιά το κακό μέσα του και αυτό δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει γενναίες πολιτικές αποφάσεις. Ποια πιστεύετε ότι μπορεί να είναι η αντίδραση του ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα και εν ώψη και του τελικού? Ελπίζω να κρατήσει η λογική, να γίνει ένας τελικός, θα έλεγα καλύτερα σε ουδέτερο γήπεδο, αλλά από ό,τι δείχνει θα γίνει στην έδρα της ΑΕΚ. Έχουμε δει σε πολύ μεγάλο ποσοστό όλοι οι τελικοί να γίνονται στην Αθήνα, το έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Εύχομαι να μην υπάρξει το παραμικρό. Εύχομαι να δούμε πραγματικά ποδόσφαιρο και ο καλύτερος να κερδίσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν χρειάζεται να βάζουν διαιτητές οι οποίοι έρχονται σε εντεταλμένη αποστολή για να πάρει η αγαπημένη της ομάδα το πρωτάθλημα. Το προϊόν του ποδοσφαίρου καταστρέφεται. Θα χαιρόμουν πολύ να έβλεπα μια ομάδα από την επαρχία, τη Λάρισα όπως το 86, μια άλλη ομάδα να κατακτάει πρωτάθλημα και κύπελο, παρά με το ζόρι οι ομάδες Αθήνας να μοιράζονται τους τίτλους. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το αν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κατέβει στο τελικό ή όχι, εσάς η γνώμη σας ποια είναι? Αν παιχτεί ένα καθαρό ποδόσφαιρο, ο διαιτητής είναι 50-50 ή 60-40 υπέρ της ΑΕΚ, το κύπελο θα πάει στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αφιβολία. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε όλες τις αφιβολίες μας. Είδαμε για ένα χαρτάκι που έπεσε στον νόμο του προπονητή του Ολυμπιακού να μην ξεκινάει ο αγώνας. Είδαμε στο 90 ο ΠΑΟΚ να κερδίζει την ΑΕΚ και μετά από 4 λεπτά να κυρώνεται τον γκολ. Να λέει ο διαιτητής, ελάτε πάλι μέσα μετά από μια ώρα, είναι 1-0. Να αρνείται η ΑΕΚ να βγει. Μιλάμε για θέατρο, για τριτοκοσμικές καταστάσεις. Αν να δούμε κάτι τέτοιο, καλύτερα να μην γίνει. Εγώ θέλω να γίνει ένας τελικός, να παίξουν και οι ομάδες μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να κερδίσει ο καλύτερος. Βλέπουμε
όλοι βλέπουμε, φαντάζομαι, πέρα από το ελληνικό πρωτάθλημα και άλλα πρωταθλήματα. Παρακολουθούμε το αγγλικό, παρακολουθούμε ισπανικό, γερμανικό πρωτάθλημα. Αδικίες μπορεί να συμβαίνουν σε κάποια παιχνίδια. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είναι οι αδικίες εξόφθαλμες και πάντα εις βάρος συγκεκριμένων ομάδων, όπως παρακολουθούμε ότι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος, ποια πιστεύετε, πώς σχολιάζετε την δήλωση του κυρίου Μελισσανίδη ότι αναφερόμενο στον ΠΑΟΚ διέκοψαν σαν μάο-μάο τον αγώνα? Δεν μπορεί να σχολιάσει τίποτα, διότι βλέπεις ότι το πρωτάθλημα για να γίνει καθαρό και να παίζεις 50-50 μέσα στον αγωνιστικό χώρο χρειάζεται πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Και όπως είπαμε και στην αρχή, θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει στην κουβέντα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο οι περιφέρειες, οι 13 περιφέρειες της Ελλάδος να παίρνουν το 80% των φόρων και οι ίδιες να αποφασίζουν τι έργα θα κάνουν και πώς θα αξιοποιήσουν αυτά τα κεφάλαια. Δεν είναι δυνατόν όλα τα χρήματα των φορολογουμένων να πηγαίνουν στην Αθήνα και από εκεί να διανέμονται στους Αθηναίους. Από εκεί ξεκινάει. Όταν θα αλλάξει αυτό, ίσως θα δούμε αλλαγές και στο ποδόσφαιρο και σε όλα τα ζητήματα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Κύριε Φωκά, τέλος, επειδή δεν έχετε κρύψει τη φιλαθλητιότητά σας και βέβαια δεν είναι ποινικό αδίκημα να την δημοσιοποιείτε, γιατί κάπως έτσι έχει παρουσιαστεί τον τελευταίο καιρό, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους συλλάσσους που σας ακούν? Κοιτάξτε, όλοι είμαστε μια ομάδα. Το να το κρύβεις δεν έχει νόημα. Όλοι είμαστε μια ομάδα, φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος. Το μήνυμα που στέλνω είναι να γίνει ένας καθαρός τελικός, οι φύλαθλοι του ΠΑΟΚ να έχουν υπομονή και η ομάδα έχει πολύ μέλλον. Αυτή η ομάδα έχει πολύ μέλλον με τον συγκεκριμένο πρόεδρο. Θα πρέπει να τον κρατήσουμε κοντά μας, να μην δώσουμε δικαιώματα και θα δούμε ένα πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Αρένα 89,4.